Μάλιστα, θα επιστρέψαμε. Ήρθε και μαζί μας η Έλλη Τριανταφύλου. Γεια σου, Έλλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και θα μαζί, εδώ όλοι μαζί με τον Γιώργο τον Μπουρδάρα, τέσσερις θα. Και Δίκογλου σε λίγο. Αναλάβουμε που λένε τον κύριο Σίμω και Δίκογλου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Να τα πούμε λίγο. Γιατί έχει δημιουργηθεί και μια. Εκ νέου δηλαδή. Μια νέα ένταση και με το ΣΥΡΙΖΑ. Που αφορμή τα όσα είχαμε στη Βουλή. Η οποία θα κλιμακωθεί. Η οποία σε προβλέψει θα κλιμακωθεί περαιτέρω. Βέβαια. Δηλαδή, όσο πλησιάζουμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και ταυτοχρόνως έχουμε και τις εσωκομματικές διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Η κόντρα λες θα εντείνεται έτσι. Ω, βέβαια. Τουλάχιστον από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας νομίζω ότι είναι στρατηγική επιλογή, αλλά θα μας το πει ο κύριος Κεδίκογλου αν ισχύει αυτό. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε με αυτό, μια και να ανοίξαμε τη συζήτηση. Εσείς, με έναν τρόπο περίπου ταυτίσατε με την ανακοίνωση δήλωση που κάνατε το ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή. Θεωρείτε ότι. Μην είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, συγγνώμη, να επαναλάβω τη δήλωσή μου. Να την επαναλάβετε. Ότι τα άκρα ορίζονται από τις πρακτικές τους. Και δυστυχώς έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις να υιοθετούνται οι ίδιες πρακτικές από τα δύο αυτά κόμματα. Όταν υπάρχει η μυσαλλοδοξία, όταν υπάρχει η απειλή της βίας, όταν υπάρχει δεν υπάρχει καμία ανοχή στη διαφορετικότητα, όταν έχεις αυτό το πάντρεμα λαϊκισμού και εξτρεμισμού, και να σας πω κάτι, επειδή έχει τύχει να είμαι μάρτυρας σε επεισόδια που έχουν προκαλέσει οπαδοί και των δύο κομμάτων στοχοποιώντας πολιτικούς. Ποια είναι η διαφορά? Ποια είναι η διαφορά να απειλείς από το βήμα της Βουλής με λιντσάρισμα τους πολιτικούς σου αντιπάλους? Ποια είναι η διαφορά να μιλάς για κρεμάλες που θα στηθούν στο γουδί? Αυτά εννοείται. Δεν φτάσαμε αυτά είναι από τη μια στιγμή στην άλλη εδώ πέρα. Από το ΣΥΡΙΖΑ που λέτε. Έχουν υποθεί το λιντσάρισμα είναι από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα είπατε όμως με αφορμή τα γεγονότα της Παρασκευής, κύριε Υπουργέ, έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι. Αυτό το όχι, ήταν απάντηση στην ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θέλησε να μας πείσει ότι το Μέγαρο Μαξίμου ταυτίζεται με τη Χρυσή Αυγή. Εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη θέση. Εμείς πιστεύουμε στη μη χρήση βίας. Εμείς πιστεύουμε στην προστασία της ελευθερίας του λόγου. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αποτρέπεται ο διχαστικός λόγος σε κάθε περίπτωση. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος προς όλες τις κατευθύνσεις με τον ίδιο τρόπο. Ωραία, αλλά μετά ξεκίνησε, συγγνώμη, Έλλη. Ναι. Ξεκίνησε από αφορμή τη στάση, τα προς πίσω δηλαδή που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα γύρω από το λεγόμενο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Δηλαδή το νομοσχέδιο που έχει ετοιμάσει ο κ. Ζουρπακιώτης και για το οποίο έχουν υπάρξει και εσωτερικές τριβές. Συγγνώμη, δεν έχουν υπάρξει εσωτερικές τριβές. Υπάρχουν ξεκάθαρες αποφασισμένες διαδικασίες μεταξύ των τριών κομμάτων της συγκυβέρνησης και προσωπικά, κύριε Λυριτζή, επειδή η οικογένειά μου έχει πληρώσει το τίμημα, οι Ναζί πήρανε τον παππού μου στο στρατόπεδο του Μπέργκεν-Μπέλσεν. Αλλά επίσης η οικογένειά μου έχει γευτεί και τι σημαίνει αυτό το εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Το σπίτι των παππούδων μου στην Ιστιαία έγινε πεδίο μάχης στον εμφυλιοπόλεμο. Λοιπόν, έχουμε δει πως αυτά τα λόγια μπορούν να φτάσουν σε καταστροφικές πράξεις. Θα έρθει στη Βουλή το νομοσχέδιο επομένως? Θα έρθει στη Βουλή. Φυσικά και θα έρθει στη Βουλή. Γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση που αποδίδεται σε εσάς, εννοώ στην κυβέρνηση, στην Δημοκρατία, εκπρόσωπε, με το σκεπτικό ότι υπάρχει και μια δεξαμενή στη Χρυσή Αυγή και να μην δυσαρεστηθεί, να μπορούμε να το βελτιώσουμε. Συγνώμη, όσο το δυνατόν το νομοσχέδιο. Αυτό πάντως που προβάλλεται ως σκεπτικό. Ξεκάθαρος. Ναι. Να πω λίγο, ήμουν κύριε ξεκάθαρος. Όταν σας λέω ότι προέρχομαι από μια οικογένεια που έχει πληρώσει τίμημα, έτσι, έχει παλέψει ενάντια στον ναζισμό και έχει πληρώσει και έχουμε δει τις συνέπειες. Είναι δυνατόν να ακούμε τέτοια πράγματα? Πότε θα έρθει λοιπόν και σας ξαναλέω και το άλλο, αυτά τα εμφυλιοπολεμικά κηρύγματα πρέπει να σταματήσουν. Υπάρχουν ωστόσο σημεία του νομοσχεδίου τα οποία κατά το Μέγαρο Μαξίμου χρήζουν αλλαγής ή βελτίωσης. Και μάλιστα συγκεκριμένα αναφέρεται με αλφαγιώτα σε διατάξεις του νομοσχεδίου που δημιουργούν ζήτημα στην Εκκλησία και στο στρατό. Αυτό ισχύει? Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό που ισχύει είναι ότι στην τρικομματική κυβέρνηση έχει συμφωνηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία σε ό,τι αφορά το νομοθετικό έργο. Πρώτα πηγαίνει το προσχέδιο στα τρία κόμματα, συζητάνε, διαβουλεύονται, συμφωνούν και μετά έρχεται στη Βουλή. Αυτή η διαδικασία
είναι που τηρείται τώρα. Γιατί απείλησε με παρέτηση ο κύριο Ρουπακιώτη τότε. Ακούσαμε τον κύριο Ρουπακιώτη να λέει ότι η καρέκλα του δεν έχει κόλλα. Γιατί το είπα, αν τηρήθηκε η διαδικασία που λέτε που είναι όλα γιατί έτσι. Το σχετίζεται. Είχε λόγο να το πει. Σας λέω κάτι ξεκάθαρο. Ότι το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, το λεγόμενο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, θα έρθει στη Βουλή. Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία που έχουν συμφωνήσει τα τρία κόμματα της συγκυβέρνησης. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιο πολιτικό. Και σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε μομφές περί, ας το πούμε, προστασίας τέτοιων έκνομων πράξεων, τέτοιων ενεργειών που είναι ενάντια στη φύση του Έλληνα, ενάντια στα ήθη και στις παραδόσεις της ελληνικής κοινωνίας. Από την άλλη πλευρά, κύριε Κεδίκογλου, το να συνδέεις ή να ταυτίζεις ένα δημοκρατικό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι, με πρακτικές ενός κόμματος που υποτίθεται τουλάχιστον ότι στη μέχρι σήμερα νοοτροπία όλων στέκεται, ας είναι εκλεγμένο, στέκεται πέρα από τα υπόλοιπα κόμματα του δημοκρατικού φάσματος. Αυτό διευκολύνει την αντιμετώπιση του. Δεν μίλησα για ιδέες, μίλησα για πρακτικές. Για πρακτικές μιλάω κι εγώ. Έτσι, και νομίζω ότι είναι αρκετά ανάλογες οι πρακτικές. Δεν ξέρω αν έχετε, θα έχετε, είμαι σίγουρος, στο σταθμό σας βίντεο από επιθέσεις εναντίον πολιτικών, ένθεν κακήθεν. Συγκρίνετε. Και πέστε μου, άμα κλείσετε τον ήχο, αν θα καταλάβετε ποιος είναι ποιος. Ναι, αλλά κύριε Κεδίκογλου, αυτό σε επίπεδο οπαδών, ψηφοφόρων, σε επίπεδο στελεχών, έχουμε μια εντελώς διαφορετική στάση. Σας ανέφερα το παράδειγμα από το βήμα, της Βουλής. Έχουμε μια δήλωση. Κάνουν σε λιτσάρισμα των πολιτικών δεν ήταν και το λέτε, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην αντιμετώπιση, λέτε, στη Βουλή. Δεν υπάρχουν δύο. Υπάρχουν ορισμένοι. Όχι, λέω σωστά. Ο κύριος Δραγασάκης, για παράδειγμα, αντιμετώπισε τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής με τον ίδιο τρόπο και λάθος ενδεχομένως στο παρελθόν αντιμετωπίστηκαν. Αντίστοιχες, θέλετε να πούμε, είσαι εισαγωγικά τη λέξη αντίστοιχες άλλες περιπτώσεις. Το βέβαιο είναι ότι δεν πρέπει να γίνονται δεκτές τέτοιες φράσεις, δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά τέτοια λόγια, όχι μόνο από το βήμα της Βουλής, αλλά από κάθε δημόσιο βήμα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εκλεγμένους βουλευτές. Υπάρχει όμως, είναι το ίδιο πράγμα η εκπεφρασμένη κοινή τοποθέτηση ενός πολιτικού κόμματος με τις μεμονωμένες και καταδικαστές πολλές φορές από το ίδιο το κόμμα τοποθετήσεις τελεχών ή μελών ενός κόμματος. Θέλω να πω, αν το πολιτικό φάσμα, το δημοκρατικό πολιτικό φάσμα θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινή δράση των δυνάμεων του συνταγματικού, όπως ονομάζεται, τόξου, για σας ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εντός συνταγματικού τόξου, ανήκει στα δύο άκρα και είναι εκτός συνταγματικού τόξου. Εμείς θέλουμε να είναι, αλλά θα πρέπει να απέχει από τέτοιες πρακτικές και από τέτοιες ρητορίες. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τέτοια μέσα και να θες να ανήκεις στο συνταγματικό, στο δημοκρατικό τόξο. Δεν μπορεί να μην δέχεσαι να αποκηρύξεις κάθε μορφή βίας και να ακούμε συχνά πυκνά για δικαιολογημένες ή νόμιμες μορφές βίας ως αντίδραση στην κακιά κυβέρνηση, στο κακό σύστημα. Δεν μπορεί να προσπαθείς να παρακινήσεις σε τέτοιες ενέργειες. Κάνει κάτι τέτοιο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθεί να παρακινήσει σε βίαιες ενέργειες. Πρέπει να διδαχθούμε. Είναι βαρύ αυτό που λέτε. Η παρακίνηση δηλαδή τέτοιων ενεργειών. Μα έχουν υπάρξει. Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να ανατρέξετε σε δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που σε πάρα πολλές περιπτώσεις θεωρούσαν λελογισμένη τη συγκεκριμένη χρήση βίας. Υπήρχε μια κατανόηση. Λοιπόν, δεν υπάρχει καλή και κακή βία. Υπάρχει όμως μια σαφής καταδίκη τους από την πλευρά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η βία πρέπει να αποκηρύσσεται σε κάθε της μορφή από όλο το δημοκρατικό, το συνταγματικό τόξο. Να ρωτήσω κάτι έτσι ουρά σε αυτό που λέμε, κύριε Κεδίκογλου. Τέθηκε ένα θέμα από μια βουλευτή σας για την απαγόρευση της κυκλοφορίας μέσα στη Βουλή. Το σκέφτεται, η κυβέρνηση θα το στηρίξει, θα το προχωρήσει. Πώς το αντιμετωπίζετε? Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τη Βουλή. Εγώ θα πρέπει να σας καταθέσω την προσωπική μου άποψη ότι αισθάνομαι μια ανασφάλεια. Δεν βρίσκω το λόγο γιατί πρέπει να κάποιος να οπλοφορεί με στη Βουλή. Ειλικρινά προσπαθώ να κατανοήσω το λόγο. Και νομίζω ότι ο καθένας νιώθει μια ανασφάλεια, ιδιαίτερα όταν αντιπαρατίθεται, καμιά φορά με μια οξύτητα φραστική, με κάποιον που οπλοφορεί.
Μάλιστα, είναι σαφές. Η κυβέρνηση από την δική της πλευρά σκοπεύει να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσει φαινόμενα τέτοιου τύπου σαν και αυτά που εκφράστηκαν την Παρασκευή από τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Βεβαίως. Βεβαίως δεν πρόκειται. Θα πρέπει το κοινοβούλιο να. Και να έρθει εννοώ και σε συνεννόηση και με τα άλλα κόμματα. Βεβαίως. Επιδιώκουμε τις συνεννοήσεις στον ευρύτερο δυνατό βαθμό. Mm-hmm. Και αυτά που σας είπα νομίζω ότι είναι αρχές που δεν μπορεί κανένας να έχει αντίρρηση. Να σεβόμαστε την ελευθερία του λόγου, να προστατεύουμε τους αδύνατους, να φροντίζουμε για την επιβολή του νόμου με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις κατευθύνσεις. Mm-hmm. Γιατί να υπάρχει διαφωνία σε αυτά? Γιατί, ξέρετε, ο καθένας δίνει σε αυτά ένα διαφορετικό περιεχόμενο. Θα μπορούσε να σας πει κανείς, κύριε Κεδίκογλου, ότι αντίστοιχα, ας πούμε, και η κυβέρνηση χρησιμοποιεί έναν αυταρχικό τρόπο αντιμετώπισης διαφορετικής άποψης. Με τις τρεις, μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, επιστρατεύσεις διαφορετικών κοινωνικών κατηγοριών σε απεργιακές κινητοποίησεις. Θέλω να πω ότι πώς κανείς, ας πούμε, το αντιλαμβάνεται, έχει να κάνει με τη δική του πολιτική φιλοσοφία. Έπρεπε να είχαμε αφήσει 100.000 οικογένειες σε ομοιρία και μάλιστα με ομοίρους τα παιδιά τους. Υπήρξαν προτάσεις για διάλογο. Μπορείτε να φανταστείτε πώς θα ήταν σήμερα. Οπα. Κόλλησε η εικόνα. Έχουμε χάσει τον ήχο, κύριε Υπουργέ. Ένα λεπτάκι, έχουμε χάσει λίγο τον ήχο. Θα το βελτιώσουμε και θα επιστρέψουμε τώρα στον Υπουργό, παιδιά, για να το συζητήσουμε και αυτό το θέμα, γιατί έχει σημασία. Γιατί έχει σημασία. Η κυβέρνηση, παιδιά, σκέφτεται να πάρει τώρα μια πρωτοβουλία για διάλογο, μετά τις εξετάσεις εννοούμε, να τελειώσει τις εξετάσεις, να πάνε όλα καλά με τα παιδιά, να πάρει μια πρωτοβουλία και ίσως να υπερβεί και τον εαυτό της, θα λέγει κανείς, και να βγει πάνω από αυτή την ιστορία. Και να συζητήσει με τους καθηγητές. Να δούμε τι περιθώρια μπορεί να υπάρχουν για τους καθηγητές, γιατί υπάρχουν αδικίες. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν μια κίνηση ουσιαστική. Έτσι. Καταρχήν. Ακριβώς. Έτσι. Και η οποία θα διευκόλυνε και πολιτικά την κυβέρνηση, αλλά θα ήταν κυρίως ουσιαστική. Ακριβώς. Και θα λειτουργούσε. Το λέμε λοιπόν για να επιστρέψουμε στην κουβέντα. Και τον καθηγητή. Και επειδή δεν ακουστήκατε, κύριε Κεδίκογλου, για να επιστρέψουμε στην κουβέντα. Λέμε λοιπόν ότι πολλές φορές η κυβέρνηση επιλέγει αντί του διαλόγου και της επίλυσης των προβλημάτων στο τραπέζι της συζήτησης μέσα από συνενέσεις, συμβιβασμούς, προφανώς μέσα από την κουβέντα αυτό βγαίνει κάθε φορά. Επιλέγει την ευθεία σύγκρουση με πάρα πολύ σκληρό τρόπο με κοινωνικές κατηγορίες. Δεν μιλάω για τις εξετάσεις μονάχα. Πολλοί, ας πούμε, είπαν για το συγκεκριμένο θέμα ότι η κυβέρνηση επέλεξε να φέρει τις ρυθμίσεις λίγο πριν τις εξετάσεις, ενώ από τον Νοέμβριο έχει ψηφιστεί ο σχετικός νόμος. Και από την άλλη πλευρά, επίσης, ότι υπήρξε και η αντίστοιχη σκληρή αντιμετώπιση. Αλλά θέλω να πω, και η κυβέρνηση κατηγορείται για αυταρχικού τύπου πολιτικές. Η κυβέρνηση δεν ακολουθεί αυταρχικού τύπου πολιτικές. Η κυβέρνηση όταν πρέπει λαμβάνει εκείνες τις αποφάσεις που απαιτεί το δημόσιο συμφέρον, που απαιτεί η προστασία της κοινωνίας. Όπως δεν αφήσαμε 4,5 εκατομμύρια Αθηναίους ομοίρους, έτσι δεν δεχθήκαμε να τεθούν υπό ομοιρία και μάλιστα με ομοίρους τα παιδιά τους 100.000 οικογένειες. Mm-hmm. Προσπαθήσαμε να έχουμε διάλογο. Σε ό,τι αφορά τη χρονική επιλογή, πέστε μου κύριε Λυριτζή, θα ήταν καλύτερα να το είχαμε ανακοινώσει τον Αύγουστο, να τους πιάσουμε στον ύπνο. Όχι, αλλά Δεκέμβρη, το Γενάρη, το Φλεβάρι, το Μάρτι που θέτει ο νόμος, για παράδειγμα, το περιθώριο μέχρι τις 10 Μάρτι, θα μπορούσε ήταν να. Γνωστό, ναι. Ήταν γνωστό ότι θα έρθει αυτή η ρύθμιση. Ήταν γνωστό ότι πρέπει να υπάρξει ένας εξορθολογισμός σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε να μπορέσουμε σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που περνάμε να έχουμε ένα σωστό επίπεδο. Το θέμα είναι τι θα κάνετε Ελλάδα. Από εδώ και πέρα, κύριε Υπουργέ. Εάν μπορείτε να μπείτε σε ένα διάλογο με τους καθηγητές. Να έρχεται όλο αυτό στην παραμονή των εξετάσεων, είναι προφανές ότι διευκολύνει και την πίεση από την πλευρά. Να σας εξηγήσω, κυρία Τριανταφύλου, γιατί έπρεπε να γίνει τώρα, γιατί έπρεπε να γίνει συγκεκριμένη στιγμή, γιατί έπρεπε να γίνει ο επανασχεδιασμός των αναγκών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνυπολογίζοντας το επιπλέον δίωρο το οποίο καλούνται να εργαστούν οι εκπαιδευτικοί. Γι' αυτό και δεν το κάναμε Αύγουστο. Θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει Αύγουστο με τον παλαιοκομματικό τρόπο και να μην ανοίξει ρουθούνη. Αλλά τότε δεν θα υπήρχε ο σωστός σχεδιασμός. Mm-hmm. Δεν προλαβαίναμε μέσα σε Φεβρουάριο, ένα μήνα να κάνουμε το σωστό σχεδιασμό. Ή Φεβρουάριο για να κάτσετε να συζητήσετε και να σχεδιάσετε μαζί με τους ενδιαφερόμενους. Χωρίς να υπάρχει ούτε σύγκρουση, ούτε σκοτωμό, ούτε τίποτα. Τώρα που περάσαμε αυτή την πόρα, κύριε Υπουργέ, σκέφτεται η κυβέρνηση και έχει κάτσει ο Κουρνιαχτός να συζητήσει με τους καθηγητές, έρωτας ενδεχομένως την επιστράτευση. Δεν ξέρω, το ζητάνε αυτό οι άνθρωποι. Να άρετε λοιπόν την επιστράτευση και να πάτε σε ένα διάλογο ή όχι. Θα συμφωνήσετε ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις κανονικές. Ξεκίνησαν ομαλότατα να ολοκληρωθούν. Από εκεί και πέρα ο διάλογος πρέπει να είναι διαρκής. Θα άρετε την επιστράτευση ή όχι? Ναι, αλλά θα νομίζω ότι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση
έχει πολλά σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Mm-hmm. Πιστεύω ότι κανένας δεν είναι ικανοποιημένος από το επίπεδο των γνώσεων που παρέχουμε στα παιδιά σήμερα, από τα ελληνικά που τους μαθαίνουμε σήμερα στο σχολείο. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να συζητήσουμε, πάρα πολλά που πρέπει να βελτιώσουμε. Κύριε Υπουργέ, σίγουρα, μέσω μείνετε κοντά μας να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, να επιστρέψουμε να δούμε και την αποτίμηση της Κίνας, τι αποτελέσματα έχουμε από εκεί, αν υπάρχουν αυτά αποτελέσματα, να δούμε τι έγινε και στο Αζερβαϊτζάν, επίσης πολύ σημαντικό ταξίδι, σε 2-3 λεπτά από τώρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στη συζήτηση που έχουμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Κεδίκογλου. Είχαμε μείνει λοιπόν σε ένα ευρύτερο επίπεδο προβλημάτων και διαλόγου που πρέπει να αναπτύσσετε αντί της έντασης. Και θα έλεγε κανείς, για να ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο, πάντως, κύριε Υπουργέ, ότι και αυτά που λέγατε νωρίτερα σε σχέση με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τις πρακτικές του, κάθε άλλο παρά οδηγούν σε ένα περιβάλλον συνεννόησης και διαλόγου και περισσότερο δημιουργούν ένα κλίμα έντασης ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία κυρίως και το ΣΥΡΙΖΑ. Που αναπαράγει και τέτοιου είδους φαινόμενα. Θα σας επαναλάβω ότι η δήλωσή μου ήταν σε απάντηση της επίθεσης που εξαπέλυσε ο κύριος Τσίπρας, επιχειρώντας να ταυτίσει τη Χρυσή Αυγή με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και η απάντηση ήταν, λοιπόν, ήταν να ταυτίσει εσείς το ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή. Όχι, αλλά επισημάναμε. Προσέξτε, μιλάω, πιστεύω, σωστά ελληνικά. Μίλησα για τις πρακτικές. Mm-hmm. Μα τώρα, με συγχωρείτε κύριε Κεδίκογλου, είναι το ίδιο πράγμα να υπάρχει τοποθέτηση ενός στελέχους η οποία έχει αποδοκιμαστεί και από την ηγεσία του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης με την πρακτική ενός κόμματος που δεν κρύβει την αγάπη στον ναζισμό? Συγγνώμη, δεν ήταν, κύριε Λυριτζή, δεν ήταν ενός στελέχους, δεν υπήρξε σαφής αποδοκιμασία. Δυστυχώς είχαμε και τα άλλα για τις βόμβες Μολότοφ που είναι οικιακά σκεύη και διάφορα άλλα. Τώρα δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε. Η ουσία είναι ότι αν θέλουμε να μιλάμε για συνταγματικό δημοκρατικό τόξο, πρέπει να είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή βίας. Mm-hmm. Και πρέπει να σεβόμαστε τον διαφορετικό λόγο. Είναι η δημοκρατία. Αν θυμάμαι καλά, ο Βολτέρος είχε θέσει τη βάση λέγοντας ότι διαφωνώ με αυτά που λες, αλλά θα υπερασπιστώ το δικαίωμά σου να τα λες. Ναι, αλλά εσείς δεν θα πάω να σε φιλήσω, δεν θα σε απειλήσω. Σαφώς, εντάξει, αυτό είναι η κοινή βάση πάνω στην οποία μπορούμε να πατάμε όλοι για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Αλλά εσείς κατηγορείστε από την αξιωματική αντιπολίτευση ότι εντάσσεται στις, να το πω έτσι, στις κινήσεις βίας κάθε κινητοποίηση του λαϊκού παράγοντα, των συνδικάτων κτλ. Ότι θεωρείται βία ακόμα και τις διαδηλώσεις ή τις κινητοποίησεις των εργαζομένων. Δεν νομίζω ότι έχουμε τοποθετηθεί ποτέ έτσι. Άλλο οι καταστάσεις ομοιρίας του κόσμου που προσπαθούμε να αποτρέπουμε και πρέπει να αποτρέπουμε. Έτσι, και άλλο οι εργατικές κινητοποίησεις που δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέτοιο παράδειγμα. Μια και το λέτε, πάντως, σκέφτεστε. Η κυβέρνηση δεν το έχει κρύψει στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν θα το κάνετε και πράξη. Να φέρετε νομοθετική πρωτοβουλία για τις συγκεντρώσεις, για τις διαδηλώσεις, για όλο αυτό το κλίμα που επικρατεί στο κέντρο εδώ και χρόνια, που το συζητάμε χρόνια, αλλά παραμένει το ίδιο. Τι θα κάνετε? Πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε ότι δεν μπορούν λίγες δεκάδες ανθρώπων να παραλύουν τη ζωή στο κέντρο της Αθήνας, να καταδικάζουν σε οικονομικό μαρασμό δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες επιχειρήσεις. Προφανώς. Κάθε κινητοποίηση, στο μέγεθος που έχει, θα πρέπει να έχει το χώρο και τις δυνατότητες που τις αναλογούν. Ναι, αλλά αν θα αντιμετωπιστεί νομικά, έχει σημασία το να το λέμε. Συμφωνώ με όλες αυτό που λέτε. Δέκα άτομα μπορεί να στον δρόμο, αλλά άλλο να το λέμε και άλλο να γίνεται. Εγώ σας μεταφέρω τον προβληματισμό. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι σύντομα θα έχετε νέα. Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα κατατεθεί το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο? Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δεν είναι. Μάλλον θέμα, η διαδικασία είναι θέμα ημερών. Μάλιστα. Δεν νομίζω να πάμε, κύριε Υπουργέ, να περιορίσουμε πολύ. Θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Δεν θεωρείτε ότι υπάρχει πολιτικό θέμα? Όχι, όχι. Ούτε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Είμαστε σταθερά ενάντια στο ρατσισμό, ενάντια στην ξενοφοβία. Έχουμε παραδόσεις σαν λαός, έχουμε ήθη σαν λαός, έχουμε πάθη και έχουμε μάθει σαν λαός. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν οποιοδήποτε να υπονοεί ότι στην Ελλάδα γίνονται δεκτές τέτοιες πρακτικές. Θα εξοβελήσουμε το ρατσισμό από την κοινωνία μας. Μακάρι. Πάμε λοιπόν στα της Κίνας τώρα, κύριε Υπουργέ, να δούμε την αποτίμηση αυτού του ταξιδιού. Η κυβέρνηση την κάνει με θετικό τρόπο, είναι φανερό αυτό. Το θέμα είναι πρακτικά. Το follow-up που είπε και ο Πρωθυπουργός. Ναι, ακριβώς.
Και δώσαμε λοιπόν, μια εικόνα. Να σας πω, κύριε Γιαδίωγλου, για να το απαντήσετε συνολικά. Είναι σωστή η εικόνα που εισπράττουμε ότι πήγαμε εκεί και τους είπαμε, εδώ παιδιά, πόλουμε τα πάντα, τι θέλετε? Όχι, κύριε Λυριτζή. Αυτό που έγινε ήταν να πάμε και να παρουσιάσουμε ένα ευρύ φάσμα δυνατών συνεργασιών που μπορούμε να έχουμε αμοιβαία επωφελείς συνέργειες. Είναι πάρα πολλά τα σημεία αυτά. Έχουμε δηλαδή στοχευμένους τομείς. Αυτό ήθελα να πω. Αν έχουμε στοχευμένους τομείς, ξέρω εγώ, οι μεταφορές. Έχουμε στοχευμένους τομείς. Είδατε ότι υπήρξαν κάποιες συμφωνίες που προσωπικά θεωρώ πυλώνες της μελλοντικής εξέλιξης της συνεργασίας των δύο χωρών, όπως η συνεργασία με την Κινέζικη Τράπεζα Επενδύσεων ή με την Κινέζικη Τράπεζα Εισαγωγών-Εξαγωγών. Αυτά είναι εργαλεία που μπορούν να χρησιμεύσουν πάρα πολύ στο μέλλον. Από εκεί και πέρα και οι 257 συναντήσεις B2B, business to business, δηλαδή μεταξύ επιχειρηματιών. Είδατε ότι σε αυτήν την αποστολή υπήρχε άμεσο συμπλήρωμα των κυβερνητικών επαφών από επιχειρηματικές επαφές. Λοιπόν, έγιναν συμφωνίες επιχειρηματικές. Δεν λέμε μεγάλα λόγια, γιατί το πιο σημαντικό είναι το follow-up. Είναι το ανοίξαμε την πόρτα, τι θα περάσουμε από αυτή την πόρτα. Πότε θα το δούμε αυτό, είναι, κύριε Υπουργέ? Γιατί εντάξει, για την Κόσκο καταλάβαμε ότι το πρώτο που θα δούμε είναι η επέκταση της Κόσκο στο λιμάνι. Ναι. Τι άλλο θα δούμε και πότε? Γνωρίζετε πολύ καλά ότι κάθε φορά που αλλάζει η κινέζικη ηγεσία κάνει ένα δεκαετές πλάνο του πώς θα πορευτεί η οικονομία της και με ποιους εταίρους. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό ότι σε αυτό το νέο το πλάνο της νέας κινέζικης ηγεσίας είμαστε από την αρχή εκεί. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολλά που μπορούν να προχωρήσουν. Δεν είναι μόνο η Κόσκο με το λιμάνι του Πειραιά, παρόλο που θα πρέπει να ομολογήσετε ότι αυτή η συνεργασία έχει ήδη αποφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Υπάρχει ευρύτερο τομέα των μεταφορών. Η Ελλάδα προσφέρεται σαν πύλη εισόδου στην Ευρώπη. Μάλιστα ήταν και χαρακτηριστική μία αναφορά του Κινέζου Υφυπουργού Εξωτερικού Εμπορίου που είπε ότι η Ελλάδα είναι ο πυλώνας του εξωτερικού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, είναι ένας τομέας αυτός των μεταφορών. Από εκεί και πέρα υπάρχει μία εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί. Το ενδιαφέρον που υπάρχει τώρα για την ελληνική οικονομία αντικατοπτρίζεται για παράδειγμα στην περίπτωση του ΟΣΕ, όπου έχουμε τριπλό ενδιαφέρον από ισχυρές χώρες. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχει αλλάξει το κλίμα. Το χώρο της ενέργειας, κύριε Υπουργέ. Διασφράζονταν και τρεις χώρες στην πλευρά του ΟΣΕ. Αυτό ήταν κάτι μη αναμενόμενο για μας. Έχει σημασία πάντως το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Να σας πω κάτι. Κάποια στιγμή έλεγαν ότι δεν θα ενδιαφερθεί κανένας. Και βλέπετε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ισχυρό ενδιαφέρον, εντονότατο ενδιαφέρον από τρεις μεγάλους παίκτες, αν θέλετε, των σιδηροδρομικών μεταφορών. Εμείς όμως βιαζόμαστε. Αυτή την αλλαγή, δηλαδή αυτό είναι. Εμείς όμως είμαστε οι επισπεύδουσα χώρα, κύριε Υπουργέ. Η κυβέρνηση, είναι και αυτό που λέει ο Γιώργος, γιατί τα πήγε καλύτερα η κυβέρνηση, γιατί οι συνθήκες τώρα είναι πιο ευνοϊκές, πιο ελκυστικές, το επενδυτικό ενδιαφέρον δηλαδή, είναι μεγαλύτερο, γιατί η χώρα αυτή τη στιγμή είναι στα χειρότερά της. Αυτό εννοώ. Γιατί έχει σταθεροποιηθεί η οικονομία, γιατί η γενικότερη εκτίμηση είναι ότι η Ελλάδα αλλάζει τροχιά, η καθοδική τροχιά αναστρέφεται, γιατί υπάρχουν όλο και περισσότερα σημάδια εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Και αν θέλετε, το πιο έμπρακτο σημάδι εμπιστοσύνης είναι η βούληση του άλλου να επενδύσει. Είναι αυτό, κύριε Υπουργέ. Από εκεί και πέρα, σας ξαναλέω, δεν λέμε μεγάλα λόγια. Θέλουμε να δούμε αποτελέσματα και για μας τα αποτελέσματα μετριούνται σε πρώτη φάση σε κάτι πολύ απλό αλλά και πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή είναι πιο γρήγορα μετρήσιμο στο πεδίο του τουρισμού, έγιναν συγκεκριμένες συμφωνίες, έκλεισαν συγκεκριμένες συμφωνίες. Εξ όσων γνωρίζω, υπήρξαν επαφές της κυρίας Κεφαλογιάννης, Υπουργού Τουρισμού. Δυστυχώς, επειδή γυρίσανε χθες το βράδυ αργά, δεν είχα την ευκαιρία να έχω προσωπική επικοινωνία για να ξέρω περισσότερο. Υπάρχει όμως και μια διαφορετική εκτίμηση που δεν υποτιμά το περιβάλλον, το πιο σταθερό περιβάλλον, να το πω έτσι, αλλά υπερεκτιμά κάτι άλλο. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι τώρα εμφανίζεται ένα αυξημένο ενδιαφέρον και από την πλευρά της Κινάς και άλλων χωρών. Ακριβώς γιατί
Ακολουθήσαμε μια πορεία πτωτική 3 χρόνων και έχουμε οδηγηθεί πρώτον σε πολύ χαμηλές τιμές και δεύτερον σε πιεσμένοι πάρα πολύ από την ανάγκη των χρημάτων. Άρα είμαστε και πιο εύκολοι στη διαπραγμάτευση, να το πω έτσι. Ναι. Πιο ευάλωτοι. Εσείς πιστεύετε ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος τα προηγούμενα χρόνια ήταν θέμα τιμής ή ήταν θέμα προοπτικής? Α, παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Εγώ θυμάμαι ξένο υπουργό, να σας το πω έτσι ευθέως, ο οποίος είχε ερωτηθεί ότι εδώ γιατί δεν δείχνεται ένα ενδιαφέρον, πολλούνται πριν από 2 χρόνια, πολλούνται διάφορα. Και η απάντηση είναι και πρώτον και άλλοι πολλούν και δεύτερον κάτσε να περάσει και λίγος καιρός ακόμα. Και ήταν και θέμα πολιτικής, κύριε Υπουργέ, γιατί εγώ θυμάμαι τον κύριο Παπανδρέου για την Κόσκο, μια και το είπατε, να λέει ότι θα την πάρει πίσω για τον ΟΤΕ στο παρελθόν. Τώρα ακούμε τον κύριο Τσίπρα να λέει το ίδιο για στρατηγικούς τομείς όπως είναι η ενέργεια ή το νερό, ότι αν τολμήσει η κυβέρνηση ξεπουλήσει, όπως λέει τέλος πάντων ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ίδιοι θα τα πάρουν πίσω. Καλά, αφήστε τον κύριο Τσίπρα να απειλεί επενδυτές και ας δούμε την ουσία. Ότι αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ένα ενδιαφέρον το οποίο οφείλεται στη σταθερότητα και στην συνέπεια στην εξέλιξή της που δείχνει η ελληνική οικονομία. Το ίδιο δεν λέγαμε. Δεν έχουν περάσει τα δύσκολα. Προσέξτε. Δεν έχουν περάσει τα δύσκολα. Είμαστε όμως σε καλό δρόμο. Και σας λέω ότι θα κριθούμε από το κατά πόσον αυτές οι κινήσεις, αυτά τα ενθαρρυντικά σημάδια φέρουν αποτελέσματα μετρήσιμα σε θέσεις εργασίας. Αυτό μπορείτε να μας πείτε, γιατί όλος ο κόσμος αυτό που λέτε ακριβώς ρωτάει, κύριε Υπουργέ. Πότε θα αρχίσει η αντίστροφη πορεία της ανεργίας? Για την ανεργία. Η μείωση της ανεργίας. Πότε θα αρχίσει, κατά τη γνώμη σας? Πιστεύουμε ότι μέσα σε αυτό το από αυτό το καλοκαίρι και πέρα θα αρχίσει η αντίστροφη πορεία. Επιμένετε δηλαδή στην εκτίμηση. Για να υπάρξουν έτσι αισθητά αποτελέσματα πρέπει να αρχίσει η υλοποίηση των επενδύσεων. Γιατί θα συμφωνήσετε, φαντάζομαι, ότι αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που μας λείπουν μπορούν να δημιουργηθούν μόνο στον ιδιωτικό τομέα και μόνο μέσω επενδύσεων. Προφανώς. Η κυβέρνηση από την άποψη αυτή και με βάση το περιβάλλον έτσι όπως διαμορφώνεται, πιο σταθερό και με καλύτερες προοπτικές. Παραμένει στην εκτίμηση ότι από το Σεπτέμβρη η χώρα θα απογειωθεί? Είπε ο κύριος Σαμαράς. Η χώρα θα πηγαίνει καλύτερα. Όλο και καλύτερα. Μήπως το. Σας λέω, δεν λέμε μεγάλα λόγια. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είστε συγκρατημένος. Πάντως τώρα, μια και έκλεισε αυτός ο κύκλος μετά και το πετυχημένο ταξίδι του Πρωθυπουργού και είμαστε πια σε μια άλλη φάση, μήπως είναι πιο κοντά ένα σχηματισμός για να το ρωτήσουμε και αυτό το κλασικό? Και επειδή το έχει θέσει και ο κύριος Κουβέλης. Γνωρίζετε ότι ως κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορώ παρά να σας δώσω τη στάνταρ απάντηση. Έχουμε άλλες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτές τις προτεραιότητες είναι και η ολοκλήρωση της λίστας με την αποχώρηση των 2.000 υπαλλήλων, που προϋποθέτει την ολοκλήρωση της λίστας με τους προσκατάργηση ή συγχώνευση οργανισμούς και φορείς. Πότε αναμένετε να ολοκληρωθεί αυτό, κύριε Υπουργέ? Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν.